Λοιπόν, για να ολοκληρώσει και την τοποθέτηση του ο κύριος Εγκολφόπουλος και να συμπεριλάβετε και αυτό, θέλω να δείξουμε την κάρτα της δημοσκόπησης MRB χθες για λογαριασμό του Star, σύμφωνα με την οποία το 54% των πολιτών ανησυχεί για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται σε δημοσκόπηση μέχρι τώρα, κύριε Εγκολφόπουλε, και θα λέει κάποιος και δικαιολογημένα. Και αν είναι έτοιμη η Ελλάδα να απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, Ναύαρ, γιατί εσείς θα κληθείτε, το ναυτικό εννοώ. Βεβαίως. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ό,τι είναι να γίνει, αν γίνει, θα γίνει στη θάλασσα. Και όπως καταλαβαίνουμε. Και η αεροπορία. Και η αεροπορία, ναι. Και το ναυτικό και η αεροπορία. Λοιπόν, ήθελα να τελειώσω δύο λεπτά την προηγούμενη τοποθέτηση. Ένα λεπτό θα κάνω. Λοιπόν, έχει λοιπόν οι τζιχαντιστές αυτοί φεύγουν και πάνε όλοι στην Ιταλία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ενόχλησε πολύ τον Ερντογάν. Και αυτό όλες οι πληροφορίες προήλθαν από την πλευρά του Χαφτάρ και στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Επετέθη περισσότερο στην Ελλάδα, διότι στην Αίγυπτο αυτά που έλεγε ο κύριος Κωστίδης προχθές, ότι θα κάνουν κοινή ΑΟΣ και θα ανακηρύξουν με τον Αίγυπτο και το Ισραήλ, πέσαν όλα στον κρεμνό, γιατί στη Μέν Αίγυπνο αυτοί που το είπανε, ο διευθυντής του πρακτορείου Ανατολού, τον συλλάβανε και τώρα έχουν συλλάβει και άλλους τέσσερους. Οι Αιγύπτιοι στο Κάιρο, και το Ισραήλ προχθές έβγαλε ότι ο πρώτος κίνδυνος για το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Πάμε στη δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει αυτό που όλος ο κόσμος μας σταματάει στον δρόμο και μας ρωτάει. Έτσι. Τι θα κάνουμε. Σωστά. Και βεβαίως. Σας ρωτάνε και εσάς, κύριε Μάζη. Βεβαίως. Όλους σταματάνε. Χθες λεωφορείο του ΟΑΣΑ στη γειτονιά μου. Περνούσε, σταμάτησε ο οδηγός την ώρα που περνούσα, στη γωνία, με τους μπάτσους μέσα. Ολόκληρο λεωφορείο. Και ανοίγει ο οδηγός το παράθυρο και μου λέει: Πες μας πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τι θα γίνει. Έπρεπε να μπεις στο λεωφορείο. Άκουσα με ενδιαφέρον τις αναλύσεις και του κύριου καθηγητή και του κύριου Ναυάρχου. Να δούμε λίγο τις ημερομηνίες, να δούμε τι έχει προαναγγελθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Στις 24 Ιανουαρίου μεταβαίνει η Άγγελα Μέρκελ στην Κωνσταντινούπολη, όπου στο περιθώριο, ενώ το κεντρικό θέμα αυτό είναι στην πραγματικότητα, των εγγενείων ενός κάμπους σε ένα γερμανο-τουρκικό πανεπιστήμιο, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Στις 29 Ιανουαρίου, πέντε μέρες μετά, μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι, όπου θα δει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, έχουμε από τις 27 Ιανουαρίου στις 8 Φεβρουαρίου την άσκηση Μέγας Αλέξανδρος, όπου οι Γάλλοι στέλνουν το Σαρ ντε Γκολ από την Τουλόν μέχρι τα στενά του Ορμούζ, το οποίο θα συνοδεύεται από την φρεγάτα Σπέτσες, την τι ελληνική. Θα κάνει βέβαια ακριβώς αυτό, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Εγώ φανεί. Συμμερίζομαι την ανησυχία του συναδέλφου του Μανώλη Κωστήρη, που είναι και στην πηγή των πληροφοριών της μίας πλευράς, δεδομένου ότι πρέπει να μην παίζουμε με τις λέξεις, δημιουργείται ένα σκηνικό πιθανής ναυμαχίας. Όσο και αν ακούγεται αυτό υπερβολικό. Ναυμαχία. Από τη μία η γαλλική πλευρά, συνοδευόμενη από τα ελληνικά πλοία με το Σαρλ ντε Γκολ με ελικοπτεροφόρο. Ήδη έχει πάει το Γιαβούζ στο οικόπεδο που είπατε νοτίως της Κύπρου. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Γερμανία χαλοπιάνει τον Ερντογάν. Να μην τα λέμε τα πράγματα. Επομένως είναι δικαιολογημένη και ανησυχία της κοινής γνώμης, Γιώργο. Βέβαια είναι δικαιολογημένη. Από την άλλη, από η Ελλάδα με την γαλλική πλευρά, δεδομένου ότι υπάρχουν και γαλλικά συμφέροντα στην περιοχή. Και υπάρχει και το ζήτημα της ενίσχυσης του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, της ενίσχυσης της αποτρεπτικής δύναμης της Ελλάδας. Πάντως η ελληνική κυβέρνηση διαμηνεί σε όλους τους τόνους, Γιώργο, πως εργάζεται αυτή τη στιγμή για να μην φτάσουμε σε καμία κλιμάκωση. Να πω κάτι, Μαρία. Πρέπει, για όσους παρακολουθούν το λεγόμενο ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το δόγμα το ελληνικό σιγά σιγά αλλάζει. Δεν πρέπει να είμαστε μεμψίμηροι και δεν πρέπει να είμαστε ιτοπαθείς ή να συγκρόμαστε εσωτερικά. Τι έγινε πριν από τον Νοέμβριο, αν κοιμηθήκαμε Νοέμβριο μέχρι το Γενάρη για το θέμα της Λιβύης ή όχι. Και οι κινήσεις που γίνονται σε σχέση με τη Γαλλία. Θα δούμε το θέμα των προμηθειών. Πρέπει να υπάρχει και ελληνικό ΕΠΟ. Έργο, μιλάμε για μια μεγάλη προμήθεια. Δεν πρέπει να μείνει εκτός ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αλλά και. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Αλλά και η κίνηση να στείλουμε τις συστοιχίες Πάτριο της Σαουδική Αραβία για την αεράμινα της χώρας σε σχέση με φιλοαρανικές δυνάμεις που επαιτίθεται στη Σαουδική Αραβία. Κάτι που έχει να γίνει, δηλαδή να φύγει η Ελλάδα από το κουτάκι της,
από την εποχή του Στρατάρχη Παπάγου, αντιλαμβανόμαστε ότι και η ελληνική πλευρά κινείται. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η διπλωματία και όχι τα όπλα. Αν με επιτρέπετε, κύριε Καλαμέρο, ουδέποτε υπήρξε μεμσημυρία στο Υπουργείο Άμυνας. Είμαι 38 χρόνια εκεί. Γνωρίζω από πρώτο χέρι πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορεί και δημόσια. Σας βεβαιώνω όμως και σας και τον κόσμο που μας ακούει ότι αυτό που εσείς επικαλείτε νέο δόγμα υπήρχε, είναι καταγεγραμμένο. Έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, και η συμμερία δεν αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κύριε Μάρτιο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μάζη το πολύ πολιτικό σύντομα. Προσωπικό. Για να κλείσουμε. Ούτε το προσωπικό. Μια χαρά είναι. Πολιτικό προσωπικό. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και σας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται, κύριε καθηγητά, τι θα κάνουν, τι τους απαντάτε? Πώς πάνε τα πράγματα, σας λένε? Τους λέω πάντα να μην ανησυχούν. Και τους λέω επίσης ότι. Καθησυχαστικός άνθρωπος. Ναι, και τους λέω επίσης ότι ό,τι και να συμβεί, είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σωστά πολύ. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή. Ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.